Shake it on the Shake it on the Shake it on the Γεια σας, Κώστας Μαρτάκης είναι ο άντρας του μήνα για το Celebrity Αυγούστου. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθαμε από το Miss Bloom να κάνουμε το backstage φωτογράφηση. Και εδώ γεια σας. Χαίρετε. Κάνουμε το backstage φωτογράφηση για τον άντρα του μήνα, τεύχος Αυγούστου Celebrity. Μάλιστα. Ναι. Ποιος από τους δύο θα μας πει τις λεπτομέρειες? Εγώ, τι θες να σου πω όμως? Κώστα, πες μου, τι κάνουμε. Φωτογράφος του μήνα. Τον άντρα πρώτα, τον άντρα. Είναι η φωτογράφος όλη τη σεζόν, όλη τη χρονιά. Εγώ, ναι. Για πείτε λίγο. Θα με βγάλει πάλι έτσι, ωραίο. Κατέβασε λίγο αυτό να έχουμε φως. Εκεί, στρίψτε λίγο. Εκεί. Είδα και δύο μοντέλα εδώ γύρω. Κώστα, τι θα κάνεις με τα δύο μοντέλα? Δεν ξέρω, τι φωτογράφω, ρώτα. Τα δύο μοντέλα. Θα το ανεβάζω την ψυχολογία. Ή θα τα φέραμε. Κώστα, χρειάζεσαι παραπάνω από μια γυναίκα για να σου ανέβει ψυχολογία. Τρεις έχω. Εντάξει, όχι. Πέρα από την πλάκα, είναι το κόνσεπτ έτσι. Είμαι εγώ με δύο κορίτσια. Να φωτογραφούμε και μέσα στη μισίνα και απ' έξω. Θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι ο άντρας του μήνα. Μόνο ντροπή. Μέχρι στιγμής το καλοκαίρι πώς έχει πάει? Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά με το MAD και τα βραβεία. Με τα βραβεία, ναι, με το καινούριο τραγούδι που μου έχει γράψει ο Στέλιος ο Ρόκος, τα καλοκαίρι να τις αγαπώ και τη μουσική Βίκη Γεροθόδωρου, το παρουσιάσαμε μαζί στα βραβεία. Έχω και άλλο ένα τραγούδι καινούριο με τον DJ Cass που έχει γράψει το Paradise. Πολύ δυνατά το καλοκαίρι, συναυλίες, τελείωσε το show τώρα που ήμασταν στον Αντένα. Συναυλίες όλο το καλοκαίρι, Ελλάδα και Κύπρο και στο εξωτερικό. Θα ετοιμάσω παράλληλα το δίσκο μου. Και το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη νομίζω, ξεκινάμε στο κέντρο Αθηνών, του κ. Τσακουμάκου του μαγαζί. Όχι, ξεκινάμε. Ναι. Εγώ και εγώ. Ναι, με την Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Ρόκο, εγώ και η κυρία Τζατζούμπη. Θα κάνω πολύ. Και η Θωμαία Πέντε. Θα πάτε. Θέλω να μου πεις την πιο ακραία έκφραση αγάπης από φαν που είχες το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα έχω να δουλέψω σε μαγαζιά αρκετό καιρό. Συνήθως στα μαγαζιά γίνονται τα ακραία. Για πες μου το πιο ακραίο που έχει γίνει τότε. Ας πούμε στο λαϊκό πρόγραμμα που συνέχεια έχω με χουφτώνουν, ας πούμε. Που έρχονται στο καμαρίνι και μικρή ηλικία κοριτσάκια και ανοίγουν τα πουκάμισα και θέλουν αυτόγραφα στο στήθος. Α, είναι κανονικά hit. Ναι, είναι, αλλά αισθάνομαι λίγο περίεργα γιατί είναι μικρή ηλικία. Έχω κόσμο συνήθως μέσα στο καμαρίνι και δεν μας άνει τίποτα. Στο Twitter είσαι ενεργός. Στο Twitter είμαι ενεργός, γενικά είμαι ενεργός. Και στο Twitter και στο, και στο Instagram. Facebook δεν έχω, το χειρίζονται από το fan club μου τα παιδιά. Αυτά τα δύο έχω μόνο. Υπάρχει κάποιο σχόλιο που σε έφερε σε δύσκολη θέση ποτέ στο κάποιο tweet? Ναι, που δεν μπορώ να σου το πω όμως. Γιατί ήταν πολύ πρόστιχο? Είναι λίγο, ναι. Πες μας και θα το καλύψουμε εμείς. Βάλε και να εσύ. Είσαι beep. Α, εντάξει. Καταλάβω. Και φωτογραφίες μου έχουν στείλει. Φωτογραφίες, αλήθεια? Ναι. Τι ηλικίες? Πάνω κάτω εκεί στα 20 φαντάζομαι είναι κάπου. Από 20 μέχρι 25 κάπου. Έχεις μπει στη διαδικασία ποτέ να απαντήσεις σε κάποιο tweet? Μπορεί να γυρίσει λίγο η κάμερα, σε παρακαλώ κύριε. Καλύτερη. Να δείτε πόσο ωραία περνάμε εδώ. Πόσο εύκολες είναι οι συνθήκες, 40 βαθμούς. Οι συνθήκες είναι τέλειες, μόνο ο ήλιος 40 βαθμοί είναι το δύσκολο, αλλά η παρέα είναι τρομερή. Αυτό μετράει. Διακοπές θα είσαι, πιθανά θα κάνεις. Διακοπές επειδή θα κάνω συναυλίες τώρα. Δεν στις συναυλίες. Δεν θα σου πω θα πάω σε διακοπές, θα προσπαθήσω να το συνδυάσω. Μαζί με τις συναυλίες. Εσύ πότε σε κυνηγάνε σε. Εγώ θα πάω σε Σέριφο. Καταπληκτικά, θα κυνηγήσουμε σε Σέριφο. Εντάξει, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.